Θα πάμε στον καθηγητή ανοσολογίας του ΕΚΠΑ, τον κύριο Βλαχογιαννόπουλο. Γιατί η αλήθεια είναι πως το μεγάλο ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters δημιούργησε περαιτέρω σύγχυση χθες με τις ανακοινώσεις. Και όπως έχει πει ο καθηγητής, στα πάντα χρειάζεται ψυχραιμία και μία οπτική καθαρή για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Καλημέρα κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Καλημέρα σας. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Τι εκτιμάτε, για πείτε μου, οι θερμοκρασίες το καλοκαίρι και οι αποστάσεις βοηθούν αυτή τη στιγμή κάπως ή όχι? Επειδή το καλοκαίρι σχετίζεται με δραστηριότητες έξω από το σπίτι, οι αποστάσεις βοηθούν. Για τις θερμοκρασίες δεν νομίζω ότι έχουμε τελεσίδικες απόψεις. Οι αποστάσεις που δημιουργούνται λόγω του ότι πολλές δραστηριότητες είναι έξω από το σπίτι βοηθούν στο να ανακοπεί κάπως η μετάδοση. Αυτό πιστεύω ναι. Αλλά όχι για τις θερμοκρασίες. Όχι για τις θερμοκρασίες. Μην ξεχνάτε ότι λέγανε διάφορα πράγματα για τις θερμοκρασίες. Μία ότι βοηθούν, μία ότι δεν βοηθούν, αλλά ευωδώνουν την περαιτέρω διασπορά και πολλαπλασιασμό του ιού κλπ. Νομίζω ότι δεν είναι οι θερμοκρασίες. Νομίζω είναι έμεσο φαινόμενο οι θερμοκρασίες. Το κύριο είναι ότι με καλοκαιρινό καιρό έχουμε δραστηριότητες εκτός κλειστών χώρων. Άρα ο αερισμός είναι περισσότερο κλειδί και όχι η θερμοκρασία, λέτε. Ακριβώς. Μάλιστα. Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω σήμερα, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, είναι σε σχέση με τις μεταλλάξεις. Υπάρχει μια συζήτηση και κάποιοι, δεν υπάρχουν τοπονύμια, αλλά χρηστικά για να καταλαβαίνόμαστε, λένε ότι αυτή τη στιγμή ο προβληματισμός είναι για το μεταλλαγμένο, το Ινδικό, δεν είναι Ινδικό, το Βραζιλιάνικο και το Νιγηριανό. Εσείς όμως θέλω να μου πείτε, επειδή ξέρω ότι τα ψάχνετε, τι εικόνα έχετε για τις μεταλλάξεις, για τα μεταλλαγμένα στελέχη? Ξέρω ότι ένα μεταλλαγμένο στέλεχος που έχει μια αλλαγή σε ένα κωδικόνιο έχει ένα ασπαρτικό στη θέση 6-14 αντικατασταθέν από μια γλυκίνη στην ουσία. Αυτό το στέλεχος, το λεγόμενο D614G, αυτό φαίνεται να έχει κυριαρχήσει σήμερα σε όλες τις μελέτες και αναλύσεις που γίνονται της διασποράς των διαφόρων στελεχών. Επομένως, έχει βρει κάποια δικλίδα να ζήσει μέσα στην κοινότητα, αλλά δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε αν αναπτύσσεται γενικά σε αυτούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, αν αναπτύσσεται και στους εμβολιασμένους, διότι όπως ξέρετε μερικοί εμβολιασμένοι όντως νοσούν, έτσι. Αυτό δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε βέβαια ότι σημειακές μεταλλάξεις αυτού του τύπου συνήθως δεν αλλάζουν πολύ τη στερεοδομή της πρωτεΐνης σακίδας και σε ένα ποσοστό καλύπτονται από τα εμβόλια, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στη χώρα μας, δεν ξέρω πόσο αυτό που λέω είναι πολύ ακριβές, έτσι, διότι στερεοδιατάξεις διαφορετικές από αυτή τη σημειακή μετάλλαξη παθαίνει η πρωτεΐνη, παθαίνει. Το γνωρίζω, έχω άρθρο μπροστά μου, άρα λοιπόν πραγματικά δεν ξέρω πόσο τα εμβόλια την καλύπτουν. Προφανώς για να εξελιχθεί μέσα στην κοινότητα έχει μια δυνατότητα να διασπείρεται πιο εύκολα, κολλάει και αυτή πάρα πολύ καλά στον υποδοχέα, πιθανώς όμως δεν έχει μεγαλύτερη τοξικότητα, δηλαδή θνητότητα, διότι αν είχε θνητότητα η ίδια θνητότητα θα περιόριζε την διασπορά της. Αυτό ξέρω. Από εκεί και μετά ότι θα πρέπει οι μεταλλάξεις να είναι ένα αντικείμενο συνεχούς μελέτης από τα εθνικά κέντρα που ασχολούνται με αυτό, αυτό είναι σίγουρο, είναι πέραν του βεβαίου ασφαλές ότι πρέπει να συμβαίνει, διότι όντως μια μετάλλαξη μπορεί να είναι τέτοια που να μην είναι εύκολο πλέον να καλυφθεί από τα εμβόλια και να θέλουμε άλλου τύπου επιλογές. Άρα κύριε Βλαχογιαννόπουλε, οι μεταλλάξεις είναι ένα κρίσιμο πεδίο παρατήρησης, όχι για στατιστικές μελέτες μοντέλα, μοντελοπνίκτες, αλλά καθαρά επιδημιολογικά
θα πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Σωστά. Τώρα ναι, και θα πρέπει να είναι βασικά για να ξέρουμε τι θα πράξουμε. Έτσι. Τι θα πράξουμε στο εγγύς μέλλον. Οι μεταλλάξεις είναι, κατά τη γνώμη σας, το κρίσιμο πεδίο για το τι θα συναντήσουμε ενδεχομένως από το φθινόπωρο και μετά. Δεν ξέρω αν είναι οι μεταλλάξεις μόνο ή αν είναι και το γεγονός ότι θύλακες του ιού με οποιαδήποτε μορφή, με οποιαδήποτε μετάλλαξη θα υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτό επίσης είναι σημαντικό. Δηλαδή ξαναρχόμαστε στο ότι θα πρέπει να χαρτογραφείται η διασπορά του ιού όσο γίνεται περισσότερο ασφαλώς. Αυτή η χαλαρότητα φαντάζομαι την έχετε δει κι εσείς. Πιστεύω θα μας κοστίσει, μακάρι να μην μας κοστίσει, έτσι. Ναι. Βλέπουμε τώρα ότι η χαλαρότητα αυτή ενισχύεται έτσι περαιτέρω επειδή πέφτουν τα κρούσματα, αλλά δεν νομίζω ότι η χαλαρότητα σε επίπεδο κοινωνικών δραστηριοτήτων προφανώς θα πρέπει να υπάρξει, με την έννοια πια να λειτουργήσει η οικονομία, να λειτουργήσει η εκπαίδευση κλπ. Αλλά παρατήρηση και παρακολούθηση στενή πρέπει να γίνεται. Τώρα, θέλω και να μην αφινόμαστε στο self-test, μάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα απεδείχθη ότι εγώ έχω δικαίωμα να παίρνω self-test, έτσι. Έχω κάνει 2-3 μόνο, βέβαια είμαι εμβολιασμένος, πιθανώς δεν τα χρειάζομαι, πιθανώς και αυτό πρέπει να αλλάξει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν φαίνεται, και το έχω αναφέρει κιόλας, δηλαδή έχω πει στην πλατφόρμα. Νομίζω ότι αυτό δεν συμβαίνει πανελλαδικά συχνά. Και τι έχετε πει στην πλατφόρμα, δηλαδή τι έχετε... Ότι έχω ελεγχθεί και είμαι αρνητικός. Μάλιστα. Αλλά αυτό είναι δικό, δηλαδή είναι θέμα της, πώς να το πω, της ευσυνειδησίας του καθενός. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μένουμε στην ευσυνειδησία, πρέπει να υπάρχουν ελεγκτικοί φορείς. Πολύς έλεγχος και αφήστε τις δραστηριότητες της κοινωνίας να αρχίσουν να λειτουργούν, αλλά έλεγχος. Λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας. Καλημέρα στον κύριο Βλαχογιαννόπουλο. Πολλή συζήτηση γίνεται για τους εξωτερικούς χώρους. Πρόσφατα ένας από τους λεγόμενους εθνικούς ΣΕΦ, ο κύριος Λαζάρου, είπε ότι το κρίσιμο είναι να ληφθούν μέτρα και καλός εξαρισμός με φίλτρα εξαρισμού κτλ. Στο εσωτερικό των καταστημάτων, εκεί που εργάζονται σε κουζίνες κτλ. Οι εργαζόμενοι. Σαν να είναι ένα πεδίο, λέει, σκοτεινό. Θεωρεί ότι είναι κρίσιμο σημείο αυτό ο κύριος Βλαχογιαννόπουλος. Εντάξει, είναι κρίσιμο γιατί αυτοί οι άνθρωποι σερβίρουν φαγητά, έτσι, και μπορούν να μολύνουν και να μολυνθούν και μεταξύ τους. Μη γελιέστε, δεν υπάρχουν φίλτρα τέτοια που να κρατάνε τον ιό. Τα φίλτρα των αεροπλάνων έχουν τεράστιες πιέσεις για να μπορούν να φιλτράρουν τον ιό. Δεν νομίζω ότι φίλτρα σε ένα επίπεδο καταστήματος ή σπιτιού μπορεί να έχουν τέτοιες δυνατότητες, κακά τα ψέματα. Σαφέστατα όμως θα πρέπει τουλάχιστον να είναι ελεγμένοι αυτοί οι άνθρωποι όταν μπαίνουν στο κλειστό αυτό χώρο της κουζίνας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο επ' αυτού, για να πάμε στο άλλο κεφάλαιο, με ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών υπάρχουν τα κλιματιστικά στα σπίτια. Τα συνιστάτε και με ποιο τρόπο, με ανοιχτά παράθυρα? Κοιτάξτε, υπάρχουν διρεκτίβες οι οποίες δόθηκαν στους επαγγελματίες, όπως και στο γιατρείο μου σαν επαγγελματίας, και εγώ ακολουθώ αυτές. Δηλαδή ανοιχτό ένα παράθυρο και air condition που θα δίνει ελάχιστη δροσιά και θα αλλάζει λίγο το μικροκλίμα μέσα στο χώρο. Αυτό ίσως είναι καλό. Από εκεί και μετά, εάν υπάρχει μολυσμένος, κακά τα ψέματα, είτε με air condition είτε χωρίς air condition, και έρθει κοντά σε έναν άλλο μολυσμένο ασθενή, δεν μας σώζει τίποτα. Άρα, έλεγχος και ευσυνειδησία των Ελλήνων, δηλαδή να τηρούν ακριβώς αυτό που δείχνει ένα self-test ή αυτό που δείχνει ένα τεστ του ΕΟΔΗ, ότι θα πρέπει δηλαδή να μπουν σε καραντίνα, να δηλώσουν την νόσο. Αυτό έχει τεράστια σημασία, διότι έτσι πολλαπλασιάζονται τα άτομα τα οποία ενισχύουν το τείχος ανοσίας, διότι οι μολυνθέντες έχουν και αυτοί κάποιο τύπου ανοσολογική απάντηση, και από ό,τι βλέπω σε ένα άρθρο στο Cell, και η ανοσολογική μνήμη. Ελπίζουμε σε αυτή τη μνήμη, μπας και μειώσουμε τους εμβολιασμούς, τον αριθμό των εμβολιασμών, των boosts, δηλαδή των ενισχυτικών δόσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Εσείς έχετε πει ότι η διαφάνεια και οι καθαρές κουβέντες είναι αυτές που ενισχύουν τα εμβολιαστικά προγράμματα. Εχθές η είδηση που μονοπόλησε το ενδιαφέρον γύρω από αυτά τα θέματα είναι η είδηση ότι αξιωματούχος του ΕΜΑ
ζητά να σταματήσει η χορήγηση εμβολίων της Άστρα και στους άνω των 60. Η είδηση έλεγε ότι οι χώρες θα πρέπει να αποφύγουν τη χορήγηση του εμβολίου της Άστρα κατά του κορονοϊού και σε άτομα άνω των 60 από τον επικεφαλής ειδικής ομάδας COVID-19 του ΕΜΑ εν μέσω φόβων για σπάνιες θρομβώσεις και ενώ όλο και περισσότερα εμβόλια γίνονται διαθέσιμα. Την ίδια στιγμή που μεταδίδεται αυτή η είδηση, λέει το Reuters, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θεωρεί ότι το εμβόλιο της Άστρα είναι ασφαλές για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Με συγχωρείτε τώρα, ο κόσμος τι να καταλάβει από αυτό? Ο κόσμος έχει δίκιο. Το πρόβλημα δεν ξεκίνησε από τον κόσμο, ξεκίνησε από εμάς. Κοιτάξτε, στις νεαρές ηλικίες, ειδικά στις γυναίκες, έχει ορισμένα προβλήματα. Δεν σας λέω ότι κάθε κυρία που έκανε την πρώτη δόση του Άστρα δεν θα κάνει και τη δεύτερη. Γιατί εξ αντικειμένου όλα αυτά τα προβλήματα των θρομβώσεων εμφανίζονται στην πρώτη δόση. Ζήτημα πρώτον. Ζήτημα δεύτερο. Επομένως, οι γυναίκες που έχουν προγραμματίσει να κάνουν ένα εμβόλιο με την Άστρα, ενώ δεν είχαν σημαντικές παρενέργειες ή καμία παρενέργεια στην πρώτη δόση, νομίζω για να μην τους διασπείρουμε τον πανικό, πρέπει να το κάνουν. Τώρα, σε περίπτωση που μια γυναίκα πει ότι εγώ δεν θέλω να ξανακάνω το ίδιο εμβόλιο δεύτερη δόση, θα πρέπει η Επιτροπή Εμβολιασμών να τις εντάξει σε ένα πρόγραμμα και να τους δώσει και πιστοποιητικό ότι έκαναν άλλο εμβόλιο. Δεν νομίζω ότι είναι το σωστό όμως. Άμα με την πρώτη δόση δεν έχεις κάνει παρενέργεια, συνέχισε και τη δεύτερη δόση. Τώρα, γιατί θα πρέπει στις νεαρές ηλικίες να μην δίνεται? Γιατί πραγματικά και αυτούς τους λίγους, 1, 2, 3 στις 30.000 που θα πάθουν θρόμβωση, δεν το χρωστάνε σε κανέναν. Δηλαδή και σε αυτούς πρέπει να απολογηθούμε. Και αν τους πούμε, ξέρετε, δεν είχαμε βιοδείκτες, αλλά αφού το κάνατε, αφού το πάθατε, είμαστε υπόλογοι εμείς σαν κράτος που σας το συστήσαμε. Θέλουμε να καταργήσουμε αυτή την οριακή κατάσταση ενοχής και ευθύνης, γιατί υπάρχει ευθύνη. Επομένως, νομίζω κάτω από τα 50 δεν πρέπει να γίνεται. Τώρα, 50 με 65 δεν φάνηκε να έχει πολλά προβλήματα. Πάνω από 65 όμως, όπως σας έχω ξαναπεί, οι οικειωμένοι έχουν κύτταρα που λέγονται senescent cells, κύτταρα γυρασμένα. Αυτά τα γυρασμένα δεν πεθαίνουν, είναι αθανατοποιημένα γυρασμένα και αποτελούν στοιχεία, πώς να το πω, που πυροδοτούν φλεγμονή. Επομένως, ούτε στις μεγάλες ηλικίες. Αυτό το γνώριζαν, διότι η AstraZeneca αρχικά δεν ενδίδεται στις μεγάλες ηλικίες, το θυμάστε. Όταν ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί, ξεκίνησαν με mRNA εμβόλια στις μεγάλες ηλικίες. Επομένως, ο αξιωματούχος έχει κάποιο δίκιο, αλλά το χάνει με τον τρόπο που προβάλλεται μοναχικός καβαλάρης, το χάνει. Διότι ή θα πρέπει να περάσει την άποψή του μέσα από ένα μαζικό θεσμικό όργανο ή να μην το πει καθόλου, διότι ο κόσμος έχει τρελαθεί. Η ταπεινή μου γνώμη, αν με ρωτάτε εμένα, κάτω από τα 50 Άστρα δεν θα έκανα, σε άντρες και γυναίκες, γιατί είναι στις θρομβώσεις, στις 10 θρομβώσεις οι δύο είναι άντρες, και πάνω από τα 65 επίσης δεν θα έκανα. Σε αυτό όμως το ηλικιακό παράθυρο νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Μάλιστα. Το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, κοιτάζοντας και τις δημοσιεύσεις και τα περιστατικά. Τώρα, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μου θέλω να σας ρωτήσω, είναι ένα διαρκές ερώτημα από πάρα πολύ κόσμο, από νέα ζευγάρια. Ρωτούν μία γυναίκα η οποία είναι εγκυμονούσα να προτιμήσει τα mRNA. Η εγκυμοσύνη από μόνη της, εγκυμονούσα γυναίκα είναι συνήθως κάτω από τα 50, έτσι. Σαφώς θα προτιμήσει τα mRNA. Η εγκυμονούσα γυναίκα έχει έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου για θρόμβωση. Είπαμε όμως ότι οι παραδοσιακοί παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση, που ουσιαστικά συνίστανται σε στάση αίματος για διάφορους λόγους ή σε συγγενή από το άνωση θρομοφιλία, δεν σημαίνει ότι θα κάνουν και αυτού του τύπου την αυτοάνωση νόσο που λέγεται VIT ή VIPIT. Δεν σημαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, εγκυμονούσα γυναίκα θα ήθελα να μην κάνει Άστρα, να κάνει όμως τα mRNA εμβόλια και μάλιστα χωρίς φόβο. Επόμενο ερώτημα πολλών ακροατών.
επειδή είναι μια υπόθεση υπό εξέλιξη και όπως είπατε λέει και οι μεταλλάξεις υπό εξέλιξη, είναι δυνατόν σε αυτή τη χρονική συγκυρία να τίθεται θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού για τα συγκεκριμένα εμβόλια? Όχι. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να τεθεί θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού, πολύ περισσότερο επειδή αυτά τα εμβόλια εξακολουθούν να κυκλοφορούν χωρίς μια κανονική άδεια. Ο κύριος Πρίτανης είπε εδώ του ΕΚΠΑ ότι η άδεια έχει αρχίσει και δίνεται. Τι θα πει, δεν ξέρω. Όχι, τι θα πει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχει δοθεί κανονική άδεια. Παρακολουθούμε ακόμη σε φάση 4 αυτά τα εμβόλια, αφού η φάση 3 ήταν πάρα πολύ περιορισμένη. Συνεπώς δεν νομίζω ότι μιλάμε για υποχρεωτικό εμβολιασμό σε καμία περίπτωση. Και πάμε στο διατάφτα. Το τείχος της ανοσίας που ακούμε από εσάς τους επιστήμονες, με ενεξελίξη μεταλλάξεις και με τα ερωτηματικά που υπάρχουν στη δραστικότητα των εμβολίων, μπορεί να φτιαχτεί τελικώς? Κοιτάξτε τώρα, μου βάζετε ένα δύσκολο ερώτημα και πραγματικά θα ήθελα να το απαντήσω όσο πιο καθαρά γίνεται, αλλά δεν μπορώ. Θα σας πω όμως ποια είναι η γνώμη μου. Καταρχάς, τα εμβόλια, όπως είδατε, δοκιμάστηκαν σε ένα πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός, μισό λεπτάκι παρακαλώ. Λοιπόν, απλά θέλω να βγάλω από το γραφείο μου κόσμο για να μιλάω χωρίς μάσκα, για να με ακούτε. Λοιπόν, ο πληθυσμός αυτός, στον οποίο δοκιμάστηκαν, είχε ένα διάμεση ηλικία γύρω στα 50 χρόνια. Οι θάνατοι, γιατί αυτό σημαίνει στην ουσία, είναι ο σκληρός δείκτης του περιορισμού της πανδημίας, δεν είναι μόνο η λίμωξη, είναι και οι θάνατοι, αναπτύσσονται σε ηλικίες γύρω στα 80, 75 και πάνω. Και αναπτύσσονται κατακόρυφα εκεί, κατακόρυφα. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι μελέτες έγκρισης δεν λάβανε υπόψη τους πολλούς εθελοντές από αυτές τις μεγάλες ηλικίες και συνεπώς τα πολύ ωραία αποτελέσματα των εμβολίων σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα, τη μείωση της θνητότητας κλπ. Είναι εν μέρη κατάλληλα για πολύ νεότερες ηλικίες, αλλά όχι για όλο τον πληθυσμό. Συνεπώς δεν ξέρω πραγματικά τι τείχος ανοσίας μπορεί να χτίσουμε με τα εμβόλια. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα από το να μην τα είχαμε. Το Ισραήλ, ας πούμε, μας αποδεικνύει ότι είναι καλύτερα. Όχι ότι και εκεί δεν γίνονται λοιμώξεις, ή η Μεγάλη Βρετανία με άγχος παρατηρεί ότι ξανααυξήθηκαν τα κρούσματα. Δεν σημαίνει δηλαδή αυτό ότι δεν γίνονται λοιμώξεις, γίνεται όμως μια σοβαρή ανακοπή της πανδημίας. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Από εκεί και μετά, το τείχος ανοσίας δεν χτίζεται μόνο με αυτούς που εμβολιάστηκαν, αλλά και με αυτούς που νόσησαν. Έχω δίπλα μου ένα άρθρο από το ΣΕΛ που λέει ότι, ας το διαβάσω, quick COVID-19 healers, δηλαδή αυτοί που γρήγορα θεραπεύτηκαν από το COVID, έχουν πολύ ισχυρούς και εμένοντες τίτλους αντισωμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Συνεπώς λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι πολύ γρήγορα το πέρασαν και αυτοί φαίνεται να έχουν σημαντική ανοσία. Ένα άλλο άρθρο, επίσης σε μεγάλο περιοδικό νομίζω στο Nature, μας μιλάει για ανοσολογική μνήμη και σε αυτούς που εμβολιάστηκαν και σε αυτούς που νόσησαν. Επομένως, πραγματικά δεν είναι τόσο καταστροφική η πραγματικότητα. Κάτι έχουν κάνει και τα εμβόλια πολύ σημαντικά. Τώρα, αν θα χτίσουμε τείχος ανοσίας τον Αύγουστο, τον Ιούλιο κλπ, κατά την ταπεινή μου γνώμη και με τη ροή των εμβολιασμών και με την ύπαρξη των νοσήσεων, τις οποίες δεν τις έχουμε μετρήσει ακόμα, δεν ξέρουμε πόσες είναι πραγματικά, πιθανότατα μετά το Σεπτέμβρη και να είμαστε και τυχεροί, διότι το Σεπτέμβρη αρχίζουμε και συγχρονιζόμαστε σε κλειστούς χώρους, αρχίζουν τα σχολεία να δουλεύουν και τα πράγματα θα γίνουν πάλι πιο δύσκολα. Επομένως, δεν μπορώ να σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Σας λέω ότι το χτίσιμο της ανοσίας είναι συνάρτηση πολλών πραγμάτων, όπως η πορεία του εμβολιασμού, η αριθμή των νοσησάντων,
τα εξουδετερωτικά αντισώματα τα οποία φτιάχνουμε. Οι μεταλλάξεις. Οι μεταλλάξεις, πολύ ωραία το θέσατε, πολύ ωραία το θέσατε, γιατί ναι μεν δεν ξεφεύγουν τελείως από τη δράση του εμβολίου ή από τη δράση των αντισωμάτων που κάναμε με το στέλεχος Βουχάν, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι και 100% τις καλύπτουμε. Να κλείσουμε ως εξής, κύριε Βλαχογιανόπουλε, γιατί έχετε και εργασία. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε και επόμενο κύμα, λοιπόν? Ναι. Διότι η λίμωξη, η ανοσία από φυσική λίμωξη έχει και νεκρούς, έτσι. Είναι η καλή εκδοχή της, αλλά έχει και νεκρούς. Θάβουμε ακόμη περίπου έναν άνθρωπο την ώρα. Μια χαρά το λέτε εσείς, δυστυχώς. Πείτε μου, λοιπόν, φοβάστε ότι θα έρθει και άλλο κύμα? Ναι, πιστεύω ότι θα έρθει και άλλο κύμα. Πιστεύω δε ότι ο ιός θα γίνει ενδημικός μέσα στην κοινότητα και θα τον έχουμε κάθε χρόνο. Οπότε, κύριε έρθει άλλο κύμα. Θα έρθει. Οπότε, κύριε Βλαχογιανόπουλε, εδώ τώρα τα φάρμακα δεν θα έπρεπε να έχουν μπει στην προτεραιοποίηση της συζήτησης και της έρευνας? Ακούστε, θα σας πω κάτι. Αν πραγματικά δεν σκεφτούν σοβαρά ότι θα πρέπει κάθε μολυνθέντα να τον βλέπει γιατρός στην πρώιμη φάση της μολύνσεως, τις πρώτες 5-6 μέρες, και να εφαρμόζει αλγορίθμους που είναι γνωστοί, υπάρχουν, δεν τους έχω πρόχειρους, γιατί και εγώ πρέπει να τα δω αυτά για να τα θυμηθώ, να εφαρμόζει αλγορίθμους που του λένε ποιοι θα χειροτερέψουν δραματικά, για να βάλει σε αυτούς τα γνωστά μονοκλονικά αντισώματα ή καινούργια που παρασκευάζονται από διάφορες εταιρείες, νομίζω ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο λάθος. Η πανδημία δεν σταματάει στα νοσοκομεία. Η πανδημία ανακόπτεται στην κοινότητα. Και αυτό είναι δράση της κοινότητας. Αυτά τα αντισώματα θα μπορούσαν να δοθούν και στο κέντρο υγείας αστικού τύπου. Ή αν θέλετε, αν δοθούν στο νοσοκομείο, θα δοθούν για 2 μέρες έγχυση και ξανά στο σπίτι. Όπως καταλάβατε, δηλαδή, δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αυτή την νόσο εφόσον δεν έχουμε 100% κάλυψη από τα εμβόλια, εφόσον οι μεταλλάξεις λιγάκι τροποποιούν τη δραστικότητα των εμβολίων μας, εφόσον η κάλυψη του παγκόσμιου πληθυσμού σε μια ανοιχτή κοινωνία είναι απαραίτητη για να πούμε ότι σταματάει η πανδημία. Μην ξεχνάτε ότι 160 περίπου χώρες δεν έχουν πάρει δόση εμβολίου. Αυτές θα αρχίσουν να εμβολιάζονται μετά το 2022. Όλα αυτά μας λένε ότι πρέπει να έχουμε μια παγκόσμια λογική αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Στο πλαίσιο λοιπόν όλων αυτών, το να έρθουν εμβόλια είναι σημαντικό, αλλά το να έρθουν και φάρμακα είναι επίσης σημαντικό. Και να παρασκευαστούν και καινούργια φάρμακα είναι επίσης σημαντικό. Τώρα, για το να παρασκευαστούν καινούργια φάρμακα, εμείς δεν μπορούμε να εντέλουμε τη βιομηχανία χωρίς να ξέρουμε τις δυσκολίες και τις τεχνικές λεπτομέρειες της παρασκευής τέτοιων φαρμάκων, γιατί είναι όντως πολύπλοκο θέμα και δεν μπορεί σε ένα χρόνο να γίνουν πολλά φάρμακα, ειδικά φάρμακα που καταστέλουν τον υγικό πολλαπλασιασμό μέσα στο κύτταρο, αλλά τουλάχιστον αυτά που έχουν δοκιμαστεί, που είναι τα μονοκλονικά αντισώματα, που μπορεί να λαμβάνονται εύκολα, να δίνονται επίσης εύκολα ακόμη και στο κέντρο υγείας αστικού τύπου ή και στο κέντρο υγείας του χωριού, και να παρακάμπτουν έτσι την πορεία της επιδημίας, να σταματούν, να παρακολύουν την πορεία της επιδημίας, πρέπει να δοθούν οπωσδήποτε στις κοινωνίες. Δηλαδή πρέπει να αδειοδοτηθούν για τη χώρα και για την Ευρώπη. Λοιπόν, μου λέει εδώ, με αυτόν θα κλείσω, με τον Δημήτρη, ο κύριος Βλαχογιανόπουλος λέει συνεπής ενημερώνει. Η μεγαλόσχημη των επιτροπών, τη μία έτσι την άλλη αλλιώς ή εξαφανισμένη. Έχει να το σχολιάσει, λέει. Ναι, να σχολιάσω. Κοιτάξτε, φαίνεται να ενημερώνουν και αυτοί από την πλευρά τους. Δηλαδή, εγώ είδα χτες, ας πούμε, στο Sky, χαιρέτα το κύριο Δημόπουλο μίλαγε μια ώρα, ας πούμε, σε ερωτήματα των ακροατών του κυρίου Αυτιά. Είναι και αυτό μια ενημέρωση. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Το ζήτημα είναι ότι, να σας πω ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι μιλάνε πάνω σε μια γραμμή η οποία έχει εκ των προτέρων χαραχτεί. Και δίνουν εξηγήσεις, δίνουν. Είπε ο κ. Δημόπουλος, ας πούμε, τα παιδιά είναι ακόμη υποσυζήτηση, θα το δούμε. Για τις νεαρές κοπέλες δεν θα ήθελα AstraZeneca, το είπε ευθαρμσός χτες ο κ. Δημόπουλος. Θα ήθελα να εμβολιαστούν με Moderna ή Pfizer ή κάποιο mRNA εμβόλιο.
όχι με πλατφόρμα αδενοείου. Είπε κι άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν κοιτάξετε πανελλήνιας εμβέλειας κανάλια, υπάρχει ενημέρωση. Μόνο που η ενημέρωση δεν είναι πάντα μια, πώς να το πω, ανεξάρτητη με βάση τη ροή της πληροφορίας της επιστημονικής, αλλά είναι κυρίως ενημέρωση στηριγμένη σε διρεκτίβες κυβερνητικές. Λαμβάνουν υπόψη τους κι άλλα πράγματα εκτός από την επιστήμη. Τη δυνατότητα να βρούμε εμβόλια, το να μην τα χαλάσουμε με την Ευρώπη, με το να σεβαστούμε πάντα τους ευρωπαϊκούς φορείς που αποφασίζουν, με το να σεβαστούμε την κυβέρνηση η οποία πολλές φορές έχει βρεθεί σε ένα κράτος πανικού προκειμένου να δημιουργήσει ή να χαράξει πολιτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας και ούτω καθεξής. Αυτό ίσως θέλει να πει ο φίλος, ότι ενημερώνουν, ενημερώνουν. Το ζήτημα είναι τι ενημέρωση γίνεται, πόσο είναι το βάθος είναι, πόσο είναι ανεξάρτητη από πολιτικά και άλλα εργαλεία που συνήθως οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν για να πάρουν αποφάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, θα τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Γεια, γεια.